Συναντήσαμε πριν από λίγο τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, προκειμένου να τον ενημερώσουμε εκ νέου για την απόφαση του εφετείου που ακυρώνει στις, στην πράξη τι πρώτε ομαδικέ απολύσει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου Χατζηδάκη στην Ελλάδα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στα λοιπάσματα καβάλας είναι μια πρωτοφανή παραβίαση όλου του εργατικού δικαίου με συνένοχο την ίδια την κυβέρνηση προκειμένου οι διαστρεβλωμένες επιχειρηματικές πρακτικές να επικρατήσουν στην Ελλάδα. Αυτό που θέλουμε είναι να εφαρμοστούν άμεσα οι, δικές, οι δικαστικές αποφάσεις, να ελεγχθεί ο κύριος Λαβρεντιάδης, διότι οι παρένθετες εταιρείες που δημιουργούνται βάσει των δικαστικών αποφάσεων πρέπει να ελεγχτούν σε ποιο βαθμό και αν έχει συντελεστεί απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και μάλιστα κατεξακολούθηση. Εμείς δίνουμε αυτόν τον πολύχρονο αγώνα με κόστος, τεράστιο κόστος για εμάς και τις οικογένειές μας. Δεν πρόκειται να το σταματήσουμε εάν δεν επιστρέψουμε εκεί όπου παρανόμως εκδιωχθήκαμε, στο χώρο εργασίας μας, εκεί για το οποίο παλεύουμε με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους, για μια βιομηχανία η οποία δεν θα έχει εργαζόμενους μόνο ορισμένου χρόνου. Είναι ένα άλλο φαινόμενο το οποίο έχει επιχειρήσει ο κύριος Λαβρεντιάδη στο χώρο της λιπασματοβιομηχανίας. Είναι η μοναδική λιπασματοβιομηχανία στον κόσμο, η οποία σήμερα λειτουργεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πράγμα απαράδεκτο και επικίνδυνο για τη λειτουργία μια τέτοια βαριάς χημική βιομηχανία. Εμεί λοιπόν είμαστε εγγυητέ τη ασφάλεια και τη ομαλή λειτουργία του εργοστασίου και θα παλέψουμε προκειμένου να επιστρέψουμε πίσω στο εργοστάσιο.